Φωτιά έχουν πάρει τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και πολλοί καταναλωτές καταγγέλουν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Για κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ πας και είναι αυτοί με αυτό που βάζουν το μηχάνημα, που βάζουν τις τιμές και βάζουν συνέχεια παραπάνω. Πρέπει κάτι να γίνει. Ανάχωμα σε αυτά τα φαινόμενα είναι οι έλεγχοι που προβλέπουν και βαριές καμπάνες σε περίπτωση παρανομίας. Όμως από τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο έγιναν 3.831 έλεγχοι και για τις 283 παραβάσεις που εντοπίστηκαν έπεσαν πρόστιμα σχεδόν 400.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η ασυδοσία που κάθε μέρα βάζουν τα προϊόντα. Η εσχροκέρδεια που έρχεται από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία κέντρα μια χώρα που είναι ευρωπαϊκή θα πρέπει να έχει τους μηχανισμούς υποπτικούς και μάλιστα εγώ θα σας έλεγα να είναι πάρα πολύ σκληρές οι ποινές στην εσχροκέρδεια. Ωστόσο μέχρι σήμερα οι ελεγκτές της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχων δεν ξεπερνούν τους 88 σε όλη τη χώρα. Μπαίνουμε λοιπόν στα σούπερ μάρκετ και αυτή τη στιγμή αυτό ετοιμάζουμε να προσθέσουμε και άλλους εργαζόμενους έτσι ώστε να αυξηθούν οι έλεγχοι. Έχουμε ένα 6-8% περιπτώσεις εσχροκέρδειας. Οι ενώσεις καταναλωτών καταγγέλνουν περιπτώσεις εσχροκέρδειας σε τομείς που δεν δικαιολογούνται τεράστιες αυξήσεις τιμών. Η ελιά ήταν στο δέντρο, δεν είχε κατέβει. Ο παραγωγός δεν είχε πάρει καινούργια τιμή. Και το λάδι στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκε 25%. Η ακρίβεια έχει φέρει και πολιτική κόντρα με τις κυβερνητικές αναφορές ότι η τιμή στα μήλα δεν δικαιολογείται και ξεκινούν έλεγχοι. Έλεγχοι που θα μου επιτρέψει να πω ο κύριος Κουκλέτης δεν γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Πρόστιμα που δεν επιβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Βολεύεται μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, το ΦΠΑ της ακρίβειας, για να μπορεί μετά να λέει ότι τάχα τες κάνει κάτι για την ενεργειακή κρίση. Είναι δυνατόν να συζητάμε τόσο καιρό για την εσχροκέρδεια, για τα προϊόντα τα οποία είναι σε αυσιολόγητες τιμές.